τι σταυρό κουβαλάει στην πλάτη της. Αλλά έχει και άστρο ευτυχώς. Λοιπόν. Έχω εδώ στην τελευταία σελίδα δεξιά κάτω της Καθημερινής, έχει μια φωτογραφία, μια ομάδα πιτσιρικάδων του γυμνασίου Αλωνιών Πιερίας. Είναι οι μαθητές αυτοί έξυπνοι, μικροί έξυπνοι επιχειρηματίες. Είναι οι μαθητές του γυμνασίου των Αλωνιών Πιερίας και ο έξυπνος κάδος ανακύκλωσης που τους χάρισε το πρώτο βραβείο για την καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση του 2016. Αυτά τα παιδιά, προφανώς με τη βοήθεια εμπνευσμένων δασκάλων, καθηγητών του Δημοσίου, του Κολεγίου Αλωνιών Πιερίας, από τα Λόνια και όχι από τα Σαλόνια, κατάφεραν αυτό που δεν τα κατάφεραν τα Σαλόνια. Τα Κολέγια των Σαλονιών. Κατασκεύασαν λοιπόν κάδους που ανοίγουν αυτόματα με κάρτα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά ζυγίζονται αυτόματα και μέσω Wi-Fi πιστώνονται μονάδες στην κάρτα, ώστε οι μονάδες αυτές ο χρήστης έχει έκπτωση στα δημοτικά τέλη και κουπόνια αγορών από συνεργαζόμενους φορείς. Μπράβο. Και όλα αυτά πολύ στα Αλωνιά Πιερίας. Να τους βρούμε, να τους παρουσιάσουμε. Μπράβο. Ποιος λοιπόν. Όχι, δεν ασχολείται, δεν πουλάει το θέμα. Yeah. Βρείτε κανένα ξέκολο και κανένα γλωσσόφυλλο και βγάλετε το καμιά ώρα. Εντάξει, υπάρχει. Έτσι, απλά όλα είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα, στα ματινάκι μου. Είναι απλά, αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε και έχουμε ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη και εμείς οι ίδιοι και κατά μόνας. Ένας προς ένας. Συμφωνώ. Γι' αυτό εγώ θέλω να προβάλλουμε αυτό το θέμα. Δεν θα σου πουλήσει. Δεν πειράζει. Και όχι, η άλλη από πουλήσει, πάνω θα σου το κόψει γιατί παίρνει τα νούμερα και σου τον κόβει. Αφού τα νούμερα δεν έχουν πτώσει. Μην βάλει μισή ώρα. Την Έλενα Κρήτα και την Έλενα Κρήτα και παίξτε. Θα σε πληροφορήσω για παράδειγμα ότι σήμερα έχουμε ένα θέμα με Έλληνες μαθητές που έχουν εφεύρει applications, εφαρμογές για κινητά πολύ έξυπνες. Μπράβο. Και το προλογίσαμε και στην έναρξη. Δεν στο λέω τώρα ως απάντηση. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Γι' αυτό θα δείξουμε και αυτά τα παιδιά. Έτσι. Για να σε ρωτήσω τώρα πριν κλείσουμε να μας πεις.